τέλος. Η συνθήκη, ευχαριστούμε κυρία Κύρη πολύ, η σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, κυρία Άννα Καρίδη Πυρουνάκη, καλωσορίσατε, εστιάζει στη διαφορετικότητα. Όλα όσα συζητάμε έχουν να κάνουν με τη διαφορετικότητα του κάθε παιδιού. Και χαιρόμαστε που είστε εδώ. Είστε μέλος της επιστημονικής ομάδας του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Έχετε μια πολύχρονη δράση που συναντά και τη δράση της κυρίας Ζορμπάου νωρίτερα. Δεν προλάβαμε να τη θίξουμε ιδιαιτέρως, αλλά επειδή αυτό που λέμε οι ομάδες κάνουν διαφορά, θέλετε λίγο να μας βάλετε σε αυτή την ιστορία, αυτό το μικρό γρανάζι που φτιάχτηκε μαζί με τα παιδιά σας του νηπιαγωγείου, για να φτάσουμε να έχουμε και το συνήγορο του παιδιού σήμερα. Πια. Έτσι. Ιστορία. Αρχικά είμαι πολύ συγκινημένη σήμερα, γιατί είδα πριν από 2 ώρες ένα συνάδελφο που είχα να τον δω 18 χρόνια. Ξεκινήσαμε πριν από 18 χρόνια, το 2000. Η κυρία Μυρισίνη Ζορμπά, ευρωβουλευτής τότε, μας έκανε, δημιούργησε μία ομάδα πρωτοβουλίας, ένα δίκτυο άτυπο σχολείων και εκπαιδευτικών, οι οποίοι όλοι μαζί βρεθήκαμε και συζητώντας αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι για το συνήγορο του παιδιού. Στην αρχή κάναμε ανοιχτές εκδηλώσεις, δράσεις, ενημερώσεις, ώσπου φτιάξαμε μια διακήρυξη, τη συντάξαμε, την υπογράψαμε και μαζί με παιδιά του νηπιαγωγείου σας, δεν πήγατε μόνοι σας. Ήτανε παιδιά, μαθητές όλων των βαθμίδων, από το νηπιαγωγείο, που ήταν και το δικό μου το σχολείο, μέχρι και γυμνάσιο λύκειο. Και ήταν ένας πολύ ωραίος τρόπος να είμαστε, να βρεθούμε όλοι μαζί και να συμπορευτούμε. Πήγαμε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας μαζί με τα παιδιά και ήταν πολύ ωραίες στιγμές αυτές που ζήσαμε. Και έτσι το 2003 θεσμοθετήθηκε ο συνήγορος του παιδιού. 15 χρόνια μετά τι έχει αλλάξει, κυρία Πυρουνάκη? Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Εντάξει, έχει μπει νερό στα βλάκια, έχει κυλήσει έτσι ο τροχός να γίνει πράγματα για τα παιδιά. Πάρα πολλά πράγματα έχουν αλλάξει και έχουν προστεθεί και άλλα πράγματα. Το 2000 δεν μιλούσαμε για ψηφιακά δικαιώματα των παιδιών. Ήτανε στο νηπιαγωγείο το δικό μας, χρησιμοποιούμε τις νέες τεχνολογίες από το 1994. Αλλά σε γενικές γραμμές, μετά το 2000 άρχισαν να εμφανίζονται με την έλευση του ίντερνετ και των διαδικτυακών επαφών των σχολείων. Οπότε στραφήκαμε στα ψηφιακά δικαιώματα και επικεντρωθήκαμε και εκεί. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Σήμερα, αν θα δείτε και μιλήσετε σε παιδιά και νέους από το νηπιαγωγείο μέχρι το λύκειο, όλοι θα σου πούνε το bullying, το sexting, τα πάντα. Είναι αυτά που είναι πρώτα. Κύριε Πυρουνάκη, και μια τελευταία κουβέντα. Επειδή λοιπόν συμμετείχατε από αυτούς ενεργά, απαιτώντας το δικαίωμα να φτιαχτεί συνήγορος του παιδιού. Αν σήμερα είχατε τη συνήγορο του παιδιού, τι νομίζετε ότι πρέπει να προχωρήσει, με βάση και την εμπειρία που έχετε και ως εκπαιδευτικός, αλλά και από την πολύχρονη δράση σας για να συγκροτηθεί ο θεσμός? Μια κουβέντα. Θεωρώ ότι θα πρέπει να μην μένουμε σε ημέρες. Θα πρέπει ο συνήγορος και όλοι οι φορείς να συνδράμουν τον Έλληνα εκπαιδευτικό. Θα πρέπει να τους συμπαρίστανται και να είναι συνοδοιπόροι και να μπορέσουν να κάνουν κάτι μαζί με τα παιδιά. Γιατί ο εκπαιδευτικός είναι αυτός που είναι σε άμεση επαφή με τα παιδιά. Είναι ο τελικός αποδέκτης. Ωραία. Θέλετε να πάμε να κουβεντιάσουμε λίγο εκτός από αυτά που γίνονται στην Ελλάδα, το τι γίνεται στη Δανία με εκπαιδευτικούς, να πούμε τους δύο κόσμους. Στη Σκωτία. Στη Σκωτία θα πάμε, στο Εδιμβούργο. Ο φτωχός νότος με τον πλημμύριο βορρά. Να δούμε τι διαφορές. Για να τα πούμε όλα μαζί. Εκπαίδευση, θα συναντήσουμε την κυρία Χριστίνα Κωνσταντώνη, είναι λέκτορα στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. Και πιτσιρίκα από ό,τι βλέπω. Βεβαίως. Καλό σας μεσημέρι. Να πω λοιπόν ότι είστε συνδιευθύντρια στο Center for Education for Racial Equality στη Σκωτία. Τώρα δεν μπαίνω στις μεταφράσεις και σταματάω και εκεί με τους τίτλους σας, γιατί πραγματικά είναι πολύ μεν. Αλλά αυτά που κάνετε έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και γι' αυτά θέλουμε να μιλήσουμε σήμερα, για το επιστημονικό σας πεδίο, που αφορά στα παιδιά και πώς βιώνουν τα παιδιά τις διατομεακές ανισότητες. Τι σημαίνει αυτό, κυρία Κωνσταντώνη? Το έχω βάλει εδώ να το ακούσω. Γεια σας, καλησπέρα. Άκουσα και την Άννα. Γεια σου, Άννα. Διατομεακές
οικογενειακές ανισότητες. Πολύ απλά είναι ότι πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε ανισότητες όχι μέσα από ένα φάσμα. Δηλαδή δεν μπορούμε να βλέπουμε μόνο το θέμα, ας πούμε, της φτώχειας ή το θέμα του φύλου, είναι το πώς αλληλεπιδρούν. Για παράδειγμα, μιλήσατε πριν, κάποιος μίλησε για ένα προσφυγάκι που έρχεται, που είναι σε φτώχεια, μπορεί να μην έχει τη γλώσσα, πολλά ανισότητες. Δεν μπορούμε να το δούμε μόνο μέσα από ένα φάσμα, από ένα lens. Να σας ρωτήσω κάτι. Γνωρίζετε λοιπόν την ελληνική πραγματικότητα. Μελετάτε και την πραγματικότητα της Σκωτίας. Αναρωτιέμαι λοιπόν ποιες χώρες είναι μπροστά σε αυτό που λέμε υπεράσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού σε ό,τι αφορά τα εκπαιδευτικά ζητήματα για το κλείσιμο των ανισοτήτων. Να, η Σκωτία, θα μιλήσουμε για, με βάση την έρευνα που έχω κάνει, που κυρίως είναι στη Σκωτία και έχω ξεκινήσει και έρευνα στην Ελλάδα με πιλωτική, είμαστε σε συνεργασία με τον Δίκτυο του Δικαιώματος του Παιδιού. Η Σκωτία είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα, πολύ good practice, φανταστικά όσον αφορά τις πολιτικές, τους νόμους, τις νομοθεσίες, την υποστήριξη. Αυτό μετά όμως που μετά γίνεται είναι πώς μετατρέπεται όλο αυτό στην πράξη, πώς γίνεται δηλαδή η εφαρμοσιμότητα του νόμου, της πολιτικής. Οπότε υπάρχουν καλά παράδειγματα και η Σκωτία είναι ένα καλό παράδειγμα που θα μπορούσαμε να δούμε και να μάθουμε. Αλλά ταυτόχρονα θεωρώ ότι υπάρχουν και αρκετές καλές πρακτικές και στην Ελλάδα, απλά τις οποίες δεν τις ξέρουμε λόγω ότι δεν υπάρχουν πολλές έρευνες. Και είναι κάτι το οποίο ήθελα να θίξω, πόσο σημαντικό είναι το να υπάρχει έρευνα σε συνεργασία με αλλαγή στην πράξη, στην πολιτική, σε διδασκαλίες, δηλαδή πόσο αυτά όλα πρέπει να είναι αλληλένδετα. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ας ελπίσουμε λοιπόν οι θετικές πρακτικές που εφαρμόζονται στις ανεπτυγμένες χώρες.